Αλλαγή ηγεσία στη Λιθουανία. Το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης, Ένωση της Πατρίδας Λιθουανοί Χριστιανοδημοκράτες, πήρε 50% στις 141 έδρες στο Κοινοβούλιο, κερδίζοντας τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Στον πρώτο γύρο είχε αποσπάσει το 25% των ψήφων. Ο λαός ήθελε διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι οι δύο φιλελεύθερα κόμματα μαζί με το συντηρητικό δικό μας κόμμα μπορούν να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Η πρώην Υπουργός Οικονομικών Ίγκριτα Σιμονίτα είναι υποψήφια για την Πρωθυπουργία. Τώρα αναμένεται να δημιουργήσει τον πλειοψηφικό συνασπισμό με τα δύο φιλελεύθερα κόμματα που έχουν γυναίκες στο τιμόνι τους. Θα επιδιώξουμε σύντροφοι του ίδιου φύλου να μπορούν να συμμετέχουν επίσημα στις οικογενειακές σχέσεις. Η κεντροαριστερά έχασε. Ο συνασπισμός Ένωση Αγροτών και Πρασίνων του Πρωθυπουργού Σαούλιους Ξβερνέλης απέσπασε 32%, ενώ στον πρώτο γύρο είχε λάβει μόλις το 17% των ψήφων. Η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πρόκληση να εξισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την υψηλή ανεργία λόγω της πανδημίας COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Η συμμετοχή ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τον πρώτο γύρο και έφτασε στο 39,7% σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.